Γεια σου, Αντώνη. Γεια σας. Ξέρεις τι είναι το ψαρονέφρι? Το νεφρό του ψαριού. Είναι ένα είδος κρέατος. Και γιατί λέγεται ψαρονέφρι? Γιατί παράγεται σε κάποιο νησί. Ξέρεις την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας? Ήταν ένας τύπος που αγαπούσε μια άλλη τύπησα. Ξέρεις την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας? Κάτι ξέρω. Για πες μου τι. Είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ναι. Αυτό ξέρεις? Και τι κάνω παρακάτω? Ξέρεις τι σημαίνει πεθερά? Η μαμά της γυναίκας σου. Της δικιάς μου? Η ανιψιά του πατέρα σου. Τι σχέση έχει με την αδερφή σου? Καλή. Θεία της. Η ξαδέρφη η δικιά σου. Ναι. Εντάξει. Τι σχέση έχει με τον ανιψιό της θείας σου της Παναγιώτας? Δεν ξέρω. Γιατί έχεις θεία Παναγιώτα? Όχι. Εσύ έχεις μια αδερφή. Ναι. Και μια ξαδέρφη. Ναι. Αυτές οι δύο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τι σχέση έχουν με τον ανιψιό της θείας του παππού της ανιψιάς του Γιάννη του Κότσαρη? Δεν έχει σχέση. Καμία. Καμία. Ξέρεις τι είναι ο Μπατζανάκης? Τραγουδιστή. Τι είναι ο Μπατζανάκης, ξέρεις? Χορευτής. Ο συμπέθερος. Γεια σας, Στέφανε μεγάλε. Τι ήταν η Λενέιδα? Ήταν ένα μεγάλο φίδι που είχε μια κεφάλια. Πού ήταν αυτή? Στην Ήδρα. Άμα ήταν στις Πέτσες θα λεγόταν Λερναία Πέτσες? Μάλλον. Τον Ηρακλή το θυμάσαι? Είχε περάσει τους 12 άθλους. Τι ήταν αυτό, αρρώστιες? Όχι. Θυμάσαι κάποιους άθλους? Η σκύλα. Ράτσα θυμόμαστε? Όχι. Πώς ήταν η θεή? Να χαρά. Η ωραία Ελένη, ξέρεις τι ήτανε? Μια όμορφη κοπέλα που την είχαν πάρει. Όταν λες την είχαν πάρει. Την είχαν κλέψει. Ποιος την είχε πάρει? Ο Πάρη. Άγια φίλε, την είχε πάρει. Τι το λέγανε, Πάρη. Μια 40 ποδαρούσα. Ναι. Πόσα ζευγάρια πόδια έχει? 2. Μια ξανασκέψου. 4. Μια ξανασκέψου. 10. Ξέρεις πώς γεννιέται ένα κοτοπουλάκι? Μέσα σε αυγό. Και το αυγό ποιος το κάνει? Η κότα. Και την κότα ποιος την κάνει? Το αυγό. Άρα τι ήταν πρώτο, η κότα ή το αυγό? Το αυγό. Και πώς γίνηκε το αυγό? Από την κότα. Άντε πάλι. Ξέρετε να μου πεις κάποιον γλωσσοδέτη? Ο παπάς επαχής έφαγε παχιάφακι. Γιατί που πήγε έφυγε παχιάφακι? Μια πάπια, μα πια πάπια. Μια πάπια με παπιά. Μια πάπια, μα πια πια. Μια πάπια, μα πια πια. Μια πάπια, μια πάπια. Μια πάπια, μια πια πια. Άσπρη πέτρα, ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Το ξέρω τι είναι. Συμφωνείς? Ναι. Το μυστικό ξέρεις ποιο είναι στους γλωσσοδέτες? Εμείς οι ηθοποιοί το κάνουμε αυτό. Προσπαθείς να κουνάς τα χείλη έντονα για να βγαίνουν καθαρά οι συλλαβές. Για πάμε να το πούμε μαζί. Μια πέτρα ξέσπρη και από τον ήλιο ξέσπρωτερη. Μια πάπια μα πια πάπιο. Μια πάπια με παπιά. Μια πάπια με παπιά. Πάπια παπιά πάπια με παπιά. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιάφακι. Ο παπαχή έφαγε παχιάφακι. Τι γελάς, γιατί γελάς? Κοράλι, πετροκόλαρο και πετροκοραλάκι. Κοράλι, πετροκόλαρο και πετροκολαράκι. Όχι ρε. Γεια σας, Στέφανε. Λοιπόν... Αντώνη με λένε.